πράγματα. Όχι από την άποψη ότι είχαν ενώ το μπάτζετ, όχι. Από την άποψη του εκλογισμού, πρέπει να προσφέρουμε σε αυτά. Ονομάζομαι Ρίζα Γαϊτανάκη. Είμαι από τη Σοφόρα το 2004. Ως αντιστοιχολόγο, δυστυχώς δεν ήμουν σε πολλές ομάδες, μόνο σε δύο. Μία ήταν Ολυμπιακός, γυναίκες, άντρες και εθνική ομάδα, δύο χρόνια. Τι άλλο έφυγε. Τώρα, σήμερα δεν θα σε καθυστερήσω πολύ, είμαστε όλοι κουρασμένοι. Ένα διαδικαστικό θέμα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, έχουν γίνει κάποια λάθη με τα νούμερα των αθλητριών ή τα ονόματα, τις αντιστοιχίες, επειδή σας γράφουν μόνο με αριθμούς, δηλαδή με το όνομα της φανέλας, καλό θα είναι πριν την κλείσει το παιχνίδι, δύο λεπτά να τσικάρουμε. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν αυτό το όνομα είναι αυτό το νούμερο. Μόνο αυτό. Άρα από αύριο, παρακαλώ, δεν θα ήταν κόπος να το τσεκάρουμε. Σήμερα θα σας εξηγήσω γιατί δίνουμε αυτά τα χαρτιά. Έτσι, η άποψή μου είναι ότι στο αναπτυξιακό βολή, στο επίπεδο αυτό, η στατιστική δεν είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητο όμως το βίντεο. Δηλαδή, η αθλήτρια μπορεί να δείξει τι λάθος κάνει στην τεχνική. Τώρα, αν κάνει 30 επιθέσεις και μην τις παίζει, αυτό είναι άλλο θέμα. Αν όπως θα δείτε περισσότερο στην ανάλυση, αναζώνες μια αθλήτρια ή μια ομάδα καρπώνει μόνο από 4 ή μόνο από 3 ή 2 ζώνες, αυτό είναι πάλι άλλο θέμα. Για μένα δεν είναι απαραίτητο αυτό. Για μένα απαραίτητο είναι το βίντεο. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ τα παιδιά να βλέπουν βίντεο. Δηλαδή, οι προπονητές να χρησιμοποιούν μια κάμερα, να βλέπουν δύο πράγματα πριν την προπόνηση ή μετά από ένα αγώνα, αλλά να το βλέπουν, γιατί μια αγώνα είναι τρομερή αίσθηση. Εγώ μπορώ να λέω πράγματα, παιδιά, αλλά μπορεί να μην τα καταλάβουν κιόλας. Όμως, αν δω κάτι, ίσως να είναι καλύτερη εικόνα, να έχει καλύτερη καλύτερο αποτέλεσμα. Σε αυτό εδώ είναι ένα το πρώτο στατιστικό που σας δίνω. Και γιατί. Είναι ένα γενικό. Δηλαδή, εδώ θα δείτε ότι έχουμε τα starting lineups, δηλαδή εδώ στην αρχή. Εδώ στην αρχή είναι που ξεκινάνε οι συνθέσεις, οι ομάδες, έτσι. Σε ποιες θέσεις ξεκινάνε οι αθλητές. Για ευνόητους λόγους δεν έχω δώσει από ομάδες του τουρνά, είναι από άσχητο. Το service, βλέπουμε στην αρχή οι μη πόντι, δηλαδή ας πούμε ο Κισκίν, Σερσούκ, έχει 3 πόντους, έτσι. Βλέπουμε εδώ το service, έχει κάνει κανένα και ίδιο λάθη. Αν έχει πάρει άσο, ας πούμε, ο Σκάν, το νούμερο 8, έχει κάνει κανένα και πάρει ένα άσο. Η reception, η υποδοχή, βλέπουμε πόσο κάνει σύνολο, αν έχει άσους, perfect. Η reception είναι πάντα, την παθολογούμε σαν τέλεια, ακριβώς είχε το Πασαντόγου 4 επιλογές. 4 επιλογές, 4-2, πρώτο χρόνο πάει. Ή όταν έχει κίνηση. Όταν έχει κίνηση προς τα μπροστά ή προς το πλάι, προς τα πίσω είναι πλάς. Όταν βγαίνει στα 3 μέτρα είναι μείον. Αυτό βέβαια εξαρτάται του προμονητή. Άρα έχουμε τέλεια υποδοχή. Έτσι. Μαζί είναι τα πλάς, μαζί και η πέπε. Ακριβώς κύριε Πασταδόρο. Έτσι. Αυτά τα σύνολα. Η επίθεση, το ίδιο. Έχουμε το σύνολο, έχουμε τα λάθη, μπλοκ. Μου βλέπουμε ότι έχει πάρει 13 μπλοκ. 54 πόντους από την επίθεση, 44% 12 έχουν κάνει αυτή μπλοκ. Okay. Αυτά και σωματικό. Δηλαδή είναι ομάδα. Αυτό είναι γενικό. Και γιατί είναι γενικό. Αν πάτε στο δεύτερο, στο Sky Detail, θα δείτε ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πρώτο για ένα αθλητή, είναι κάτι service. Και είναι ξεχωριστά, δηλαδή δεν μπορείτε να δούμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 κατηγορίες.